Με ακούτε? Θα ήθελα να παρακαλέσω καταρχάς όλους σας, όλους μας μάλλον. Επειδή είναι μια κρίσιμη κατάσταση για τον τόπο μας, για το Δήμο. Δεν είναι μόνο για τον τόπο σας, είναι γενικότερα για το Δήμο. Νομίζω ότι οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ μας μόνο πρόβλημα θα δημιουργήσει. Θεωρώ, εγώ θα κάνω μια εισήγηση, το τι έγγραφο μου ήρθε, το τι έχω κάνει μέχρι στιγμής στις συζητήσεις. Μάζεψα χτες το βράδυ την ομάδα των Αγίων Θοδώρων, τους συμβούλους τοπικούς αυτό, για να ενημερώσω τι γίνεται. Κάναμε μια έκτακτη πρόσκληση για να ενημερωθεί και όλο το τοπικό συμβούλιο, αλλά και όλοι οι δημότες. Την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε ένα κεντρικό συμβούλιο, είχαμε είτε έτσι αλλιώς, οπότε θα έρθει και θέμα προημερησίας για το ίδιο θέμα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να έχουμε λίγο ήπιο στόλο. Μπορεί, λέω, μπορεί. Έχω να πω μια κουβέντα που κάποιος να την άκουσε στραβά ή να μην του άρεσε. Δεν χρειάζεται να γίνει επιρρησό στο πρόσωπό μου, στον οποιοδήποτε από εδώ μέσα. Θεωρώ αυτή η κατάσταση πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους, όλο το Δήμο ενωμένο, όχι μόνο τους Αγίους Θεοδόρους, όλο από τους Αγίους Θεοδόμους μέχρι τη Μαυρολίμνη, για να δούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι ήρθαμε όλοι εδώ για τον ίδιο σκοπό, ότι κάτι δεν θέλουμε. Γι' αυτό ήρθαμε όλοι εδώ, εδώ θα είμαστε στα καφέ. Θεωρώ ότι πρέπει όσο πιο ήρεμα γίνει αυτή η κουβέντα μεταξύ μας, τόσο καλύτερο είναι και καλύτερο αποτέλεσμα θα βγάλουμε. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί κάποιος άλλος να πει, εγώ ξέρεις, θέλω... Και θεωρώ ότι, καταρχάς, να σας κάνω μια εισήγηση, να σας ενημερώσω ακριβώς το τι έχει γίνει. Να πούμε στους αυτούς που έχουμε καλέσει, ξέρω εγώ, τον κύριο Δήμα, μάλλον εγώ τους κάλεσα όλους. Ο Γιώργος ο ψυχογιός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μου είπε ότι έχει εισήγηση στη Βουλή και δεν μπορεί, επειδή είναι για θέματα μετανάστευσης εδώ από το χώρο και δεν μπορεί να είναι, όπως η κυρία Θελερίτη θα είναι σε Βουλή. Ο Κώστας ο λογοθέτης, ο προηγούμενος δήμαρχος, είχε σοβαρή δουλειά στην Αθήνα και ίσως να μην προλάβει να έρθει. Ο κύριος Παύλου και αυτός μου είπε ότι είχε δουλειά και θα τα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Μη φωνάζουμε τώρα, μπορεί σε κάποιον είπα να μην αρέσουν αυτά που θα πω. Εγώ λέω ακριβώς το τι έχω να μεταφέρω εγώ. Τις κρίσεις σας τις αφήσει ο καθένας για τον εαυτό του, για να δούμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η κυρία Θεοδόρου έχει κάταγμα στο χέρι και δεν ξέρει αν θα προλάβει μετά τον ορθοπαιδικό να έρθει. Για να πω αυτά που είπανε να μεταφέρω. Περιμένουμε τον κύριο Δήμα, ο οποίος μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει. Εντάξει, εδώ απ' έξω τον ορθό του ότι θα έρθει. Και καλό είναι να ξεκινήσουμε. Κάναμε ένα έκτακτο συμβούλιο για το χαρτί που μου ήρθε χτες στο γραφείο μου το, κάποια στιγμή το πρωί, το μεσημέρι. Για να σας πω ακριβώς το τι γράφει το χαρτί. Από πού? Από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Αυτό το χαρτί ήρθε στα αγγλικά και μεταφρασμένο, μια ανεπίσημη μετάφραση, αλλά ανεπίσημη μετάφραση είναι με τα χαρτιά βέβαια της ύπατης αρμοστίας, δηλαδή με τα αυτά, και την υπογράφει και ο κύριος κυρία Φιλίπε Λεκλέρκ. Θα σας πω ακριβώς το τι γράφει, να προσέξετε ακριβώς το τι γράφει, δεν έχει υπογραφτεί τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα, κατά τα λεγόμενα του χαρτιού δεν έχει υπογραφεί με κανένα ξενοδοχείο.
γράφει για δύο ξενοδοχεία, το οποίο ένα καταλεγόμενα κάποιους, μου είπαν ότι είναι ο κύριος Χανιτιάς, δεν είναι του Χανιτιά και όντως το ονοματεπώνυμο, αλλά δεν υπάρχει πουθενά αυτό το ονοματεπώνυμο, λέει Αθηναίων Resort. Ξέρετε κανένα ξενοδοχείο που λέγεται Αθηναίων Resort? Ναι, λέω τώρα, απλώς θέλω να ξεκαθαρίσουμε, να μην μπερδευτούμε. Βάλουμε, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Θα πω όμως, αφήστε μην αρχίζουν οι ερωτήσεις. Αλλά αυτό θα... επειδή έχω μιλήσει με τους γραμματείς, με τις γραμματείς πάνω από 4-5 φορές σήμερα, και αύριο θα φύγω το μεσημέρι γιατί έχω ραντεβού 4 ώρα επάνω, για να δω ακριβώς το τι έχει γίνει. Λοιπόν, ας διαβάσω, πρόεδρε, συγγνώμη, σου πήρα το λόγο. Απλώς να διαβάσουμε καταρχάς και να ακούσετε προσεκτικά τι γράφει το χαρτί, και από εκεί και πέρα να πάρει ο καθένας κουβέντα, ας μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι, για να δούμε τι θα κάνουμε και τι μέλη γενές. Θέμα: επιλογή ξενοδοχείων για στέγαση ετούντων άσυλο. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα καταρχάς να σας εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου και το σεβασμό μου για την υποστήριξη που δείχνει ο ελληνικός λαός απέναντι στη δύσκολη κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών που καταφθάνουν στην Ελλάδα ψάχνοντας απεγνωσμένα για ένα ασφαλές περιβάλλον και ένα μέλλον στην Ευρώπη. Καλησπέρα κύριε. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, έχοντας λάβει σημαντικές εισφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χορηγούς, υποστηρίζει την Ελλάδα στην προσπάθειά της να αυξήσει τις δυνατότητες στους τομείς της υποδοχής και της φιλοξενίας μέσω ενός συνδυασμού επιλογών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας καταβλισμών, της στέγασης σε διαμερίσματα ιδιωτών, οικογένειες, ξενοδοχεία και άλλα κτίρια. Με χαρά σας ενημερώνω ότι η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες πρόσφατα, προσέξτε αυτό έχει σημασία, ολοκλήρωσε μια διαδικασία επιλογής καταλυμάτων για ετούντες άσυλο σε ξενοδοχεία, καθώς και ότι τα κάτωθη ξενοδοχεία επελέγησαν με βάση την ανταγωνιστικότερη τιμή που προσέφεραν στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για αποκλειστική χρήση των δωματίων τους έως τέλος του χρόνου. Πρώτον, ξενοδοχείων Αθηναίων Resort στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Ξενοδοχείων Ηλιόχαρη στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σχεδιάζει, εδώ θέλει προσοχή, να συνάψει σύμβαση με τα ξενοδοχεία Αθηναίων Resort και Ηλιόχαρη τις προσεχείς ημέρες και σταδιακά να μεταφέρει εκεί τα άτομα του ενδιαφέροντός της. Πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα μας επιτρέψει να ικανοποιήσουμε τις επίγουσες ανάγκες προστασίας των πλέον ευάλωτων ατόμων, γυναικών και παιδιών που σήμερα διαβιούν υπό ανεπαρκή συνθήκη. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και οι ΜΚΟ εταίροι της θα επισκέπτονται τα ξενοδοχεία τακτικά ώστε να παρέχουν βοήθεια και συνεργασία προς τη διοίκηση των ξενοδοχείων και την τοπική κοινότητα που υποδέχονται αυτά τα άτομα του ενδιαφέροντός μας. Θα χαρούμε επίσης να διερευνήσουμε από κοινού με το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων την πιθανότητα κοινών δραστηριοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν ευεργετικές τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για την τοπική κοινωνία. Θα σας παρακαλούσα κύριε Δήμαρχε να δεχτείτε την έκφραση της βαθύτατης εκτίμησής μου. Μετά τιμής ο αντιπρόσωπος, δεν ξέρω αν είναι αντρικό ή γυναικείο όνομα, Φιλίπ Λεκλέρκ. Ωραία. Πολύ ωραία. Μετά από αυτό, αφού συνεννοήθηκα, πήρα τηλέφωνο για
για να μιλήσω με την ύπατη αρμοστία αφού βρήκα τα τηλέφωνα. Μίλησα με δύο γραμματείς. Την κυρία Βασιλακοπούλου που είχε στο email σαν πρώτο όνομα ότι εκ μέρους της είπα της κυρία Βασιλακοπούλου ή Βασιλοπούλου, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω αυτό, δεν χρειάζεται άλλο, δεν είναι ρόλο, έλειπε σε άδεια. Και μίλησα με δύο... Μίλησα με δύο και χτες και σήμερα μέχρι αργά το μεσημέρι σήμερα. Εγώ προσωπικά έξα ραντεβού αύριο 4 ώρα να δω τον υπεύθυνο στην ύπατη αρμοστία στην Αθήνα. Συζητώντας τα ξενοδοχεία αυτά μου είπανε συγκεκριμένο ότι είναι αυτά τα δύο ξενοδοχεία. Ρώτησα τι κόσμος θα φέρετε στο κάθε ξενοδοχείο και μου απαντήσανε ότι ό,τι γράφει η άδειά τους. Υπάρχει κοπέλες... περίπτωση να έχει αλλάξει ονομασία δήμαρχη. Μισό λεπτό, παιδιά. Μην με ρωτάτε, δεν μπορέσω να σας απαντήσω. Ένα-ένα να κάνω την εισήγηση. Μετά να αρχίσουμε σιγά-σιγά. Να... έχει πάρθει απόφαση ορισμική για αυτό το πράγμα. Είπα και πάλι να ακούτε το τι λέω. Δεν θα απαντάω κάθε φορά. Λέω και πάλι επαναλαμβάνω, γι' αυτό λέω να προσέχουμε. Να μην... ήρθαμε εδώ για να αποφασίσουμε. Μισό λεπτό, ήρθατε, αλλά διάβασα ότι η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση με τα ανωτέρω ξενοδοχεία που ήταν στο διαγωνισμό. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν σε μια ώρα έχουν υπογραφεί, δεν έχει υπογραφεί τίποτα. Γι' αυτό κιόλας λέω να ακούσουμε τι λέμε. Να μην κάνουμε ασκοπές ερωτήσεις, πρώτο και δεύτερο, για να βγάλουμε μια άκρη. Είμαστε 100-200 άτομα, αν πάρει το λόγο δεν θα τελειώσουμε αύριο και μπορεί να τσακωθούμε. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε λόγο να τσακωθούμε, γιατί συμφωνούμε όλοι και πρέπει όλοι μαζί να συναποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. Κατευθείαν και στο βράδυ τα βγάλατε όλα. Τι είπατε? Εχθές πήραν το χαρτί. Ακούστε τι λέει ο Δήμαρχος επιτέλους. Εχθές βράδυ τι βγάλαμε? Νατάσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εχθές το βράδυ τι βγάλαμε ήθελα να μάθω. Γιατί αρχίζω και θα τρελαθώ στον τόπο. Τι βγάλαμε χθες το βράδυ? Ότι σας παρακαλώ πολύ. Εγώ μίλησα συγκεκριμένα πράγματα το τι έκανα εγώ σαν Δήμαρχος, σαν ομάδα και τι πήραμε και καλέσαμε τον κόσμο. Αυτό λέω. Δεν αποφασίσαμε τίποτα. Πήρα και ρώτησα πόσα άτομα θα έρθουν στο κάθε ξενοδοχείο. Η απάντηση ήταν ότι γράφει η άδειά του. Πότε πρόκειται να έρθουνε, ακόμα δεν έχουμε υπογράψει. Προτιθέμεθα να υπογράψουμε. Οπότε ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ήρθαμε εδώ και μαζευτήκαμε για να συναποφασίσουμε να πάρει ο καθένας το λόγο, να πει δυο κουβέντες για να δούμε το τι μελιγενέστε. Την Παρασκευή, εγώ αύριο θα πάω 4 η ώρα εκεί, στην ύπατη αρμοστία, να μάθω περισσότερα πράγματα. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι τα δύο αυτά ξενοδοχειακές μονάδες μπήκανε στο διαγωνισμό εδώ και 2 μήνες. Όπως σας το διάβασα, εκλεχτήκανε διότι είχαν τα ανάλογα προσόντα, τιμές, αυτό και τα λοιπά, για να φέρουν τους πρόσφυγες εδώ πέρα. Και θα την Παρασκευή το μεσημέρι, επειδή έχουμε είτε έτσι είτε αλλιώς Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί πέρα θα το φέρουμε προημερησίας, επειδή είχε βγει η διάταξη της ημερησίας διατάξεως στα θέματα, θα το φέρουμε προημερησίας για να πούμε αυτά που θα αποφασίσει εδώ η τοπική κοινωνία. Εδώ δεν ήρθα εγώ να αποφασίσω, ούτε η ομάδα μου. Εδώ ήρθε όλη η κοινωνία των Αγίων Θεοδόρων για να βγάλουμε μια κοινή άκρη. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε? Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω, δεν είπα να αρνηθούμε. Εγώ θα πω και ένα πράγμα. Επειδή το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε έρθει πριν 2 μήνες ότι έρχονται πρόσφυγες, εγώ είχα πει ότι συζητώντας με διάφορους επιχειρηματίες για να πούμε όλα τα καλά και τα κακά. Κάποιος επιχειρηματίας στο Λουτράκι, γνωστός όπως είναι όλοι μου γνωστοί, χωρίς να έχει σκοπό να κάνει τέτοιο πράγμα, μου είπε, ρε Δήμαρχε, εμένα το ξενοδοχείο μου έχει 100 δωμάτια, στο πούμε, και δεν μπορώ να το γεμίσω. Θα μου το γεμίσεις εσύ, λέω.
Ο Δήμος απάντησα ότι δεν έχει τουριστικό γραφείο να γεμίζει ξενοδοχεία. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά. Υποτίθεται ότι κάθε ένας επιχειρηματίας έχει βάλει τα λεφτάκια του, το άγχος του, την πίεσή του για να μπορέσει να φτιάξει μια μονάδα και να τη γεμίσει μόνος. Θεωρώ ότι αυτό όμως, με την γενικότερη κατάσταση έτσι όπως είναι, θεωρώ πρόβλημα θα δημιουργήσει εδώ στην τοπική κοινωνία και εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Δηλαδή, αν αύριο διαφημιστεί ότι κατεβήκαν 200-300 άτομα στους Αγίους Θεοδόρους κάτω στις παραλίες, θεωρώ ότι είναι μόνο αρνητικό αυτή την περίοδο που μιλάμε. Έτσι θεωρώ εγώ ότι είναι μόνο αρνητικό. Αν υπογράψουμε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Μισό λεπτό. Αυτό να πω επειδή η κυρία δεν σας γνωρίζω το επιτετό σας, τώρα πάντως λέει αν υπογράψουν, πραγματικά αν το πάρουμε επί της ουσίας, η κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί. Αυτό είναι μια ΜΚΟ, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Τα λεφτά έρχονται από μη κυβερνητικούς ΟΗΕ κτλ. Αν εγώ σαν ιδιώτης το πάρω ξενοδοχείο, δεν πάω να το γεμίσω και χρωστάω μέχρι εδώ, ποιος θα μου το απαγορεύσει να το κάνω? Να πούμε την αλήθεια. Ανεξάρτητα αν πει η τοπική κοινωνία θα καταδικάσει όλα αυτά. Δεν μπορεί κάποιος. Εγώ ενημερώνοντας αστυνομίες, κεντρική Κορίνθου Λουτρακίου, εδώ ενημερώθηκε το Ραγιό Θεοδόρο, δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για αυτό το θέμα. Είμαστε οι πρώτοι που ήρθανε. Εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί μου το στείλανε τώρα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ της ύπατης αρμοστίας του ΜΚΟ αυτό και του ιδιώτη. Του ιδιώτη. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να του απαγορεύσει να κάνει κάτι, να τα βάλουμε τα πράγματα όπως είναι. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να ωραιοποιήσουμε, ούτε να ασημείνουμε την κατάσταση. Μόνο εμείς θεωρώ, σαν τοπική κοινωνία, εγώ το λέω σαν τοπική κοινωνία, αφήστε ότι μπορεί να δημιουργηθούν έκτρες, τσακωμοί στους δρόμους αυτά, σαν τοπική κοινωνία να πείσουμε τους ανθρώπους να μην υπογράψουν. Σαν τοπική κοινωνία να πούμε ότι το σύνολο της τοπικής κοινωνίας είναι αντιδραστικό, μη μας κάνεις κάτι τέτοιο, θα φέρεις καταστροφή του τόπου, καταστροφή του τουρισμού, των μαγαζών, των επαγγελματιών. Μόνο έτσι σαν τοπική κοινωνία, γι' αυτό λέω πρέπει να έχουμε ήρεμους τρόπους και κατάσταση για να μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Η ηρεμία η πολύ όμως κάνει δομένη. Η ηρεμία όταν κάθεται ο κόσμος και δεν μιλάει και δεν κάνει, θα γίνει εγώ λέω και πάλι, εγώ λέω, σαν τοπική κοινωνία, εγώ σας είπα ότι σε αυτά που λέω κάποιος να αντιδράσει. Εγώ λέω, σαν τοπική κοινωνία λέω, να επιστήσουμε την προσοχή, είτε λέγεται Δημοτική Αρχή, είτε Εμπορικό Σύλλογος, είτε Σύλλογος Καταστημάτων, αυτά και τα λοιπά, όλα, ότι αυτό που πάνε να κάνουν οι δύο συγκεκριμένοι, εκ των οποίων γνωρίζουμε μόνο τον ένα, γιατί από ό,τι μου είπαν ο κύριος Χανικιάν, λέει δεν είναι αυτό το ξενοδοχείο. Και αφού δεν υπάρχει από το ξενοδοχείο, το μισό λεπτό. Απλώς, απλώς το λέω τώρα για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Νομίζουμε ότι είναι ο κύριος Χανικιάν, ενώ δεν είναι. Είναι το μοναδικό από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω γιατί λέει Δήμο Λουτρακίου Καρακόρα Αγίου Θεοδόρου. Δεν λέει Δήμο κάτι άλλο. Λέω τώρα ότι είναι μόνο η Ιλιόχαρη. Άρα ο κύριος Χανικιάν δεν πέσει. Που συζητιόταν, δεν πέσει καθόλου. Πώς θα πείσουμε, θέλετε συνδημότη, θέλετε ένας άνθρωπος που έχει επαγγελματικά στερεωθεί εδώ στην περιοχή μας, να το πείσουμε να μην υπογράψει. Δήμαρχε, συγγνώμη, από πέρσι καλοκαίρι συζητιόταν αυτό το πράγμα. Το τι συζητιέται, το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία μου. Αυτά που συζητιόνται σήμερα, αύριο το πρωί αναιρούνται. Εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα, το συζητιόνται από πέρσι και επειδή συζητιόταν από πέρσι, θέλετε μου ρίξετε κάποια ευθύνη ότι κάτι δεν έκανα? Που δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι έξω από τις δυνατότητες των βουλευτών, εγώ το λέω, δεν μιλάω πολιτικά, και των βουλευτών και των αστυνομικών διευθύνσεων και της τοπικής αρχής και των εμπορικών συλλόγων και όλων. Ναι, να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε, να μεταπίσουμε το συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ο δεύτερος δεν υπάρχει εκτός, αν έχει κάποιος αλλάξει την επωνυμία, μπορεί να το ξέρουμε.
νομίζω ο κύριος Καγκιάν μπορεί να πάρει το λόγο που βρίσκεται εδώ πέρα και να πει ότι δεν είναι. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, γιατί πραγματικά, εγώ θέλω να πω την πραγματικότητα, ότι παίχτηκε το όνομα τεπώνυμο του κύριου Καγκιάν. Και δεν είναι σωστό να πέθετε κάτι, να πέθετε κάτι το οποίο δεν είναι σοβαρό και δεν ασύ. Να μην κατηγορούμε και ανθρώπους που δεν είναι για κάποια παρανόηση, για κάτι άλλο. Και επειδή... Μισό λεπτό τώρα. Μην ανοίξουμε το διάλογο. Εγώ δεν ξέρω, όπως δεν ξέρουν τι συνδημότες μου εδώ. Δεν ξέρουν κανένα. Το θέμα όμως είναι ότι λες τους Αγίους Θεοδόρους, στο Δήμο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάρολο να μας πει. Κύριε Κάρολο, μήπως αλλάξατε επωνυμία, αυτό και τα λοιπά. Ναι, απλώς το λέω για να πούμε, γιατί ερωτήματα μπορεί να έχει ο καθένα. Ναι, τώρα και δεν θέλω να χρεώνουμε σε κανένα συνδημότη μας κάτι που δεν ισχύει, είναι λάθος. Και ειδικά σε δύσκολες εποχές και με δύσκολες καταστάσεις. Ακρόσουμε σε κάποιον κάτι, γιατί ακούστηκε, γιατί έτσι βγαίνουμε στα Facebook, σε αυτά, αυτός, εκείνος, άλλος, χωρίς ουσία. Χωρίς να ισχύει τίποτα. Καλό είναι να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάρολο, τον κύριο Χανικιάν, να μας πει τι ό,τι έχει να μας πει. Εγώ αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι από την πλευρά του ξενοδοχείου μας δεν έχει γίνει η παραμικρή κίνηση. Δεν έχει γίνει παραμικρή κίνηση, κανένα αίτημα προς την υπατιαγνωστία. Και χωρίς τη δική μας, το δικό μας αίτημα, ό,τι και να έχει η υπατιαγνωστία για το ξενοδοχείο αυτό δεν ισχύει. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η εταιρεία αποφασίζει μόνο ομόφωνα. Δεν υπάρχει κατά πλειοψηφία, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από τα, κάποια από τα μέλη του ΔΣ σίγμα να έχουν βγάλει κατά πλειοψηφία μία απόφαση και να έχουν, να έχουν προχωρήσει σε τέτοια κίνηση. Είναι μόνο ομόφωνες οι αποφάσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση με το ονομασία του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο παρέμεινε ξενοδοχείο Χανικιάν ακόμα και τα χρόνια που ήταν νοικιασμένο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από το 1988 μέχρι το 2001 που λειτουργούσε νοικιασμένο, το ξενοδοχείο ήταν ξενοδοχείο Χανικιάν. Δεν άλλαξε ποτέ το όνομα. Και ούτε και πρόκειται να συμβεί. Αυτό το οποίο θέλω να σα πω και να σα διαβεβαιώσω είναι ότι το συμφέρον του τόπου είναι και συμφέρον δικό μας. Ποτέ το συμφέρον της οικογένειάς μου δεν ήταν διαφορετικό από το συμφέρον αυτού του τόπου. Ποτέ δεν κάναμε κάτι για να επιβαρύνουμε, για να επιβαρύνουμε την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι από εσάς πρέπει να το ξέρετε. Εδώ το ξενοδοχείο έμεινε κλειστό, έχει μείνει κλειστό από το 2001. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε τέτοιου είδους απόψεις για το τι μπορούμε να φέρουμε και τι μπορούμε να βάλουμε μέσα, μπορούσαμε να έχουμε βάλει ό,τι να είναι μέσα. Μπορούσαμε να το έχουμε κάνει καταφύγιο αστέγων, να το έχουμε παραχωρήσει στην περιφέρεια. Να ξέρετε ότι μας είχε ζητηθεί αυτό. Δεν έγινε. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει γυροκομείο. Δεν το κάναμε γυροκομείο και δεν το κάναμε γυροκομείο γιατί αν γινόταν γυροκομείο, η κέντρο αποκατάσταση που μας είχε ζητηθεί το 2003 και το 2004 αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στην παραλία αυτή δεν θα μπορούσε να κατέβεται κάτω. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν από πού έχει βγει αυτή η φήμη ότι εμείς το δώσαμε στην ύπατη αρμοστία και μάλιστα κατηγορήθηκα ότι ήμουν και προκλητικός που εμφανίστηκα. Όχι. Κάποιοι το είπαν. Εγώ ζητάω συγγνώμη αν ήμουν προκλητικός σε κάποιον. Εγώ ήρθα εδώ για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο δεν φοβάμαι και δεν Εντάξει. Ελπίζω να σας κάλυψα.
Καταρχάς, να πούμε, είναι πολύ σοβαρό ότι ο κύριος Κάρολος δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον διαγωνισμό που λέει, ούτε με τον διαγωνισμό γιατί πήγαμε στον διαγωνισμό, ούτε με τίποτα. Αυτό είναι μια ευχάριστη νότα στο γενικότερο, ας το πούμε, κακό για τον τόπο. Για μένα, πάρτε το λόγο στην τέντα, ας πάρει ο πρωτοβουλευτής μας, να γράψουμε μετά μερικούς που θέλουν να μιλήσουν. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Δεν θα πω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος, εάν τελικά κάπου καταλήξει, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες αναστατώσεις, κάποια αυτά, την οποιαδήποτε επιχείρηση εδώ μέσα στο καλοκαίρι πάει να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Θεωρώ όμως ότι η εμφάνιση της τοπικής κοινωνίας στο συγκεκριμένο επιχειρηματία ή επιχειρηματίες, δεν ξέρω πώς είναι, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για την τοπική κοινωνία σε ένα ήπιο τόπο. Θεωρώ ότι από το να πάμε με τσαμπουκάδες, με αυτό, με οτιδήποτε, φασαρίες, αυτό, θεωρώ ότι μια ομάδα, θέλετε παρουσία μου, πολύ ευχαρίστω, θέλετε παρουσία του τοπικού συμβουλίου, πολύ ευχαρίστω, κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα πάε δώσε με τους κυρίους, τον κύριο ιδιοκτήτη, που τον γνωρίζουν προσωπικά, θεωρώ ίσως να τον πείσουν κιόλας ότι η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη σε αυτό που πρόκειται να γίνει. Και θεωρώ όλοι μαζί μπορούμε ίσως να πείσουμε το συγκεκριμένο ή τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες να κάνουν πίσω προς το θέμα της υπογραφής. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί κάποιος άλλος εδώ να πάρει το λόγο και να πει είσαι μπουρλός, πάμε να κάνουμε φασαρίες. Είναι απόψεις. Εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις. Καλό να έχουμε μια συζήτηση καλή, να αφήνουμε τον καθένα γιατί κάτι κάποιος να πει κάτι και να μην του αρέσει το αλλού. Δεν θεωρώ ότι είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, να πει την άποψή του και να κάτσουμε μέχρι το τέλος για να βγάλουμε μια ομόφωνη απόφαση που να την πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελειώνοντας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στον βουλευτή, μετά στους τοπικούς συμβούλους, εφόσον θέλουν να πούνε κάτι, και μετά να πάρουν οι κάτοικοι από κάτω, ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά, να πει οτιδήποτε θέλει. Θεωρώ σε ένα καλό περιβάλλον. Κάτι μπορεί να μην μας αρέσει. Ας το κρατήσουμε χωρίς να χλεβάσουμε, χωρίς να κάνουμε κάτι, γιατί θεωρώ μόνο πρόβλημα θα δημιουργήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει να μας βρει η απόφαση ενωμένου σαν κοινωνία. Είναι βασικό αυτό σήμερα. Και τίποτα παραπέρα, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Οι αυτοί πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Όλοι μαζί, αν μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να πείσουμε το συγκεκριμένο ή τους συγκεκριμένους και ο άλλος αν είναι εδώ δεν ξέρει κανείς τίποτα, για να πούμε την αλήθεια, την άλλη επιχείρηση του Δήμου του Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου. Διαγράφω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ας δώσω το λόγο στον κύριο Δήμα και από εκεί και πέρα να πάρουν οι τοπικοί συμβουλοί και οι δημοτικοί συμβουλιά, κάποιος θέλει να πει, κυρίως εγώ ήθελα να ακούσω και λίγο. Εγώ προσωπικά ήθελα να ακούσω και λίγο τους δημότες, την άποψη των δημοτών και την άποψή τους, το τι, το να επαναστατούμε και να λέμε αούα, την άποψή τους και το τι κάνουμε. Είναι καλό αυτό να έχουμε εμείς μία άποψη από τους δημότες. Ο κύριος Δήμας το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ουσιαστικός. Μ' ακούτε τώρα? Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ουσιαστικός. Αρχικά κύριε Χανικά, είναι μεγάλη ανακούφιση για όλους μας και το τι έχει προσφέρει η οικογένειά σας στον τόπο νομίζω το ξέρουν όλοι και με διαγράφουν. Από εκεί και πέρα, ο Δήμαρχος έχει δίκιο σε πολλά από όσα λέει. Πρώτον, δεν είναι ούτε θέμα της Βουλής, ούτε της περιφέρειας, ούτε του Δήμου. Με τον νέο νόμο που έχει ψηφισεί η κυβέρνηση, που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα μέσω της ΥΠΑ, της αρμοστίας, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, να μπορούν να προσεγγίζουν ξενοδοχεία και να τα μισθώνουν για τους πρόσφυγες. Στην προκειμένη περίπτωση πια θεωρώ ότι είναι η ενδεδειγμένη κίνηση από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά των κατοίκων. Πρώτον, πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το Athenium Resort. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα επίσημο έγγραφο το οποίο να λέει για ένα ξενοδοχείο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει στην περιοχή.
Άρα κύριε Δήμαρχε, εφόσον αύριο... Αύριο το μεσημέρι αύριο... έχω το ραντεβού 4 η ώρα, πιστεύω εκεί πέρα θα ξέρω, ναι, θα ξέρω ακριβώς γι' αυτό κιόλας ρώτησα το ραντεβού να το κάνω άμεσα για να ξέρω γιατί μιλάμε, καταρχάς μιλάμε ή είναι κάποιο άλλο και απλώς έχουν βάλει δήμο Λουτρακίου πέρα χώρα και είναι κάποιο άλλο. Τέτοιο δεν υπάρχει ούτε στο Λουτράκι, ούτε στα Ίσμια, ούτε στην Κυραβρύση. Στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να είναι στην Κινέτα, δεν το ξέρω. Στην περιοχή μας δεν υπάρχει. Δεύτερον, κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι στη συνάντηση εκεί πέρα πρέπει να πάμε κάπως προετοιμασμένοι. Άρα, δεν ξέρω αν τη συνάντηση θέλετε να την κάνετε μόνο σας ή με και κάποιους άλλους από το Δημοτικό Συμβούλιο ή ακόμα και κάποια Επιτροπή Κατοίκων, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα ψήφισμα από σήμερα στο οποίο θα εξηγεί με πολύ συγκεκριμένους και ουσιαστικούς λόγους γιατί δεν θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τους Αγίους Οδόρους ή τουλάχιστον δύο ξενοδοχεία στην περιοχή μας να φιλοξενήσουμε τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Κατά τη δική μου άποψη, από εκεί πέρα θα ήθελα να προσθέσουμε. Το πρώτο ζήτημα είναι το θέμα του τουρισμού. Το χωριό εδώ πέρα ζει από τον τουρισμό. Θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή και συνεπώς στην οικονομία. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των υποδομών των Αγίων Θεοδόρων. Και το θέμα του νερού και το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να έχουμε Και το τρίτο θέμα είναι η αστυνόμευση. Τώρα, από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε και άλλα λειτουργικά προβλήματα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό αυτά να τα έχουμε εγγράφως, ώστε ο Δήμαρχος αύριο στη συνάντησή του να μπορεί να τα καταθέσει και στην ύπατη αρμοστία. Όμως, είναι πάρα πολύ σωστή και η προσέγγιση, Δήμαρχε, εγώ συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, ότι πρέπει να βρούμε και τους δύο επιχειρηματίες την ιδιοκτησία των δύο ξενοδοχείων, άρα όχι μόνο από την πλευρά της ΥΠΑ της Αρμοστίας, όπου θα προσπαθήσουμε και εκεί πέρα να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε εδώ πέρα, αλλά και από την άλλη πλευρά τους ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνανε αίτηση στην ΥΠΑ της Αρμοστίας, ώστε να συμμετέχουν στον διαγωνισμό και από ό,τι φαίνεται κερδίσανε στον διαγωνισμό. Πρέπει να εξηγήσουμε και σε αυτό το ξενοδοχείο Ηλιόχαρη το ξέρουμε και ποια είναι η ιδιοκτησία τους και νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή να επικοινωνήσουμε επίσημα και με το Ηλιόχαρη και με το Athenium Resort όπου να τους εξηγήσουμε και σε αυτούς τι αρνητικές επιπτώσεις θα έχει σε όλη την περιοχή ακόμα και μελλοντικά στην επένδυσή τους εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, Δήμαρχε, εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα είναι να έχουμε ένα ψήφισμα που να εξηγεί πολύ αναλυτικά και συγκεκριμένα για ποιους λόγους δεν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό να μπορέσει να το πάρεις μαζί σου αύριο στην συνάντηση. Αυτά τώρα, από μένα. Το Ηλιόχαρη είναι μικρό. Για πόσα άτομα μιλάμε τώρα. Αφήστε το. Μισό λεπτό. Πάλι επειδή μη πεταγόμαστε όλοι μαζί, διότι κάπου χανόμαστε. Εγώ ήμουν επεξηγηματικός, μπορεί να έκανα και κάποιο λάθος. Είπα ότι μου απαντήσανε. Εγώ θέλω αύριο να πάω να κάνω καταρχάς μια πρώτη κουβέντα, να δω τις απόψεις. Να βρούμε το δεύτερο καταρχά ξενοδοχείο, γιατί μιλάμε. Μήπως δεν είναι δικό μας, είναι στην Κινέτα, είναι στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Λέω τώρα, να δούμε όντως το δεύτερο ποιο είναι. Να δούμε τις απόψεις του. Να ρωτήσω όντως αυτό που λέει η κυρία, αλλά η απάντησή τους ήταν ότι δεν θα βάλουμε περισσότερα άτομα από την άδεια του ξενοδοχείου. Την άδεια του ξενοδοχείου την ξέρει μόνο ο επιχειρηματίας. Στο νεόταμα πάρω εγώ τηλέφωνο, δεν θα μου πει την άδεια του. Είναι δικαίωμα του καθενός. Τώρα για να πούμε τι λέει. Μισό λεπτό. Λέω τώρα. Μισό λεπτό. Και λέω ότι να πήγαινα επάνω, να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, να δω τις απόψεις τους από κοντά, γιατί θεωρώ ότι αύριο δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω με γραμματής, θα μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Έτσι πιστεύω εγώ. Να δω τις απόψεις τους, να δω ότι έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση ήδη στους Αγίους Θεοδόρους, ετοιμάζεται μια μεγαλύτερη στο Λουτράκι, ότι ο κόσμος εν ώψη καλοκαιρινής σεζόν είναι αρνητικός. Να δούμε τις απόψεις, να καταθέσουμε και να έγραφω, αλλά... Τέλος πάντων, λέω μερικά πράγματα, ας ακούσουμε όλους τους ανθρώπους.
να συναποφασίσουμε στο τέλος πώς θα κινηθούμε. Εσείς θα μου πείτε πώς θέλετε να πάω. Είπε ο κύριος Δήμα να πάρω και ένα χαρτί πολύ ευχαρίστω σε ένα ψήφισμα που καταδικάζουμε και όλα τα σχετικά. Και να πάμε να έχουμε μια διαλογική συζήτηση επάνω. Ούτε να φανεί και ο Δήμος είμαστε... πώς το λένε, ρατσιστές, δεν θέλουμε να βγάλουμε ούτε τα ρατσιστικά μας ούτε τίποτα. Ναι, θα πάμε να εξηγήσουμε όλα τα πράγματα, ότι έχουμε ένα αστυνομικό τμήμα με 4 μονοϋπαλλήλους, τρέχει ο διοικητής και αυτό, ότι το νερό, η καθαριότητα, όλα αυτά, ότι έχουμε τεράστια προβλήματα, να τους πούμε όλα αυτά τα πράγματα, να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Και θα έρθω την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχω κάνει τη συνάντηση, για να πάρουμε μια πιο συγκεκριμένη απόφαση. Έτσι πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει. Εάν κάποιος τοπικός σύμβουλος πρόεδρε θέλει να πάρει το λόγο για κάτι... Αυτό δεν θέλουμε, υπάρχει εγκληματικότητα. Εμάς θέλουμε την υπολογίσεις, όσο φύλλα εμάς. Το ξέρουμε. Κάποιος δημοτικός σύμβουλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο, δημοτικός τοπικός σύμβουλος, για σιγά σιγά να γραφτούν, να μην φωνάζουμε καταρχήν από κάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην φωνάζετε από κάτω, δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Καλό είναι μόλις τελειώσουν οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι στους αποτατήρους τους, να γραφτούν ομιλητές. Ο κύριος Ζελάτης έχει το λόγο. Καλησπέρα. Καλό θα ήταν να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να δούμε το θέμα με νυφαλιότητα και μην ξεφύγουμε. Ήδη πήγαμε να κατηγορήσουμε κάποιον και από ό,τι αποδείχθηκε κάναμε λάθος. Θα ξεκινήσω από μια σειρά προβλημάτων που δημιουργείται με τη λειτουργία ή με την εγκατάσταση κάποιων μεταναστών, παράτυπων μεταναστών, κάποιων προσφύγων. Ήδη η περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα ίδρυψης. Με τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου ή δύο ξενοδοχείων στην περιοχή, θα σας τα πει και ο πρόεδρος, όχι θα δημιουργήσουμε, θα είναι σίγουρο ότι κάποιοι κάτοικοι μόνιμοι θα μείνουν χωρίς νερό. Η αστυνομική διεύθυνση και της Κορυνθίας και εδώ το αστυνομικό τμήμα, μέχρι σήμερα το πρωί, μέχρι και την ώρα που μιλάμε, η μόνη ενημέρωση που έχουν είναι από εμάς. Δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Ούτε ο αστυνομικός διευθυντής Κορυνθίας γνωρίζει τίποτα. Για ενίσχυση, για ασφάλεια, δεν έχουν ιδέα. Τρίτο και τελευταίο, η μία μονάδα τέλος πάντων που προκύπτει ότι είναι στην περιοχή Λιώχαρη, είναι απέναντι από ένα σημείο μοναδικό για τον Αγιοφόδωρα, είναι τα Πευκάκια, είναι η εικόνα του χωριού την τουριστική σεζόν, είναι το φιλέτο του Αγιοφόδωρα. Φανταστείτε, απέναντι από αυτό το κομμάτι, να έχουμε καθημερινή έξοδο 200-300 ατόμων και να επισκέπτονται την περιοχή από κάτω για μπάνιο. Φανταστείτε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι δεν έχει σημασία, υπάρχουν επιχειρήσεις, δουλεύουν εργαζόμενοι από τους Αγίους Οδόρους. Η περιοχή για να έρθουν να περπατήσουν, να βγουν έξω. Είμαστε μια μικρή κοινωνία κάτω από την εθνική. Δεν λέω πάνω από την εθνική γιατί είναι δύσκολο να μεταφέρω. Κάτω από την εθνική είμαστε 2.500 κατοίκοι. Πού θα τους υποδεχτούμε αυτούς? Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αρνητικοί, να βρούμε τρόπους να αποτρέψουμε αυτή την εγκατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να περάσει ήσυχα το καλοκαίρι. Μακάρι, για... Ευχαριστώ. Και γενικά. Σταματήστε, ρε γάμο, το άστρο να μιλήσει. Κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος? Ο κύριος Θοδωρής Επέμβη. Καλησπέρα και από μένα. Μετά από μια μικρή έρευνα που έκανα σήμερα, είχα καταλάβει ότι υπήρχε μια παρανόηση, παύλα παρεξήγηση με το Ateneum Resort, ότι δεν ήταν και το ξενοδοχείο Χανικιάν. Έψαξα και γενικότερα για τις εταιρείες στην Αθήνα, όπου ανήκει μάλλον στον όμιλο Intercontinental, για τα περισσότερα να γνωρίζετε. Άρα δεν ήταν για εμάς το κομμάτι, μάλλον αυτοί έκαναν κάποιο λάθος παρά το εμείς. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού προς πρόσφυγες, η ΜΚΟ Πράξης έχει αναλάβει να το εκτελέσει. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και μαζί τους, δεν ήταν εφικτό, δεν υπήρχε απάντηση, καλός ή κακός.
Τώρα, όσον αφορά την άποψη του επιχειρηματία, μπορεί να έχουμε από την Ηλιόχαρη, καθώς δεν παρευρίσκεται εδώ μαζί μας, αν επιθυμεί να τους φέρει, θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε σαν σώμα, σοβαρά, και να βγάλουμε μια στρατηγική ως προς αυτό το κομμάτι. Γιατί, άμα είναι άνωθεν εντολή από την κυβέρνηση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ως προς τους πρόσφυγες, πρέπει συντεταγμένα να βρεθεί μια λύση. Πόσα άτομα χωράει στο σκουλίκια έχει, ρε. Περίπου για την ερώτηση που κάνατε, χωράει ο Ηλιόχαρη, χωράει 440 άτομα. Εμβολιακά. Την ίδια κόπτω όταν μιλάει ένας ομιλητής, παρακαλώ πολύ, μην διακόπτω. Δεν πειράζει, παρακαλώ. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας, νομίζω, για απόψε. Εφόσον μαζευτήκαμε και η προσέλευση του κόσμου είναι σίγουρα συγκινητική για ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και να πούμε τι κάνουμε σε περίπτωση που κάποιος επιχειρηματίας είναι δικαίωμά του εντός εισαγωγικών, από τη στιγμή που έχουν μπει και οι πρόσφυγες στο σχεδιασμό για να δουλέψουν κάποια κλειστά ξενοδοχεία, πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε σοβαρά, με επιχειρήματα, απέναντι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό, σας ευχαριστώ. Τα παλαμάκια μας λείπουν. Όλα τα έχουμε. Κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος ή τοπικός. Ο κύριος Παπαγεωργίου έχει τον λόγο. Γιατί άκουσα και μία κουβέντα πίσω την άκουσα. Μπορεί να φταίει όμως και αυτός που την είπε. Γιατί εγώ άκουσα ότι ήταν το ξενοδοχείο του Κανικιάν. Εδώ πέρα τόσοι δημότες δεν ξέραμε ποιο είναι το ξενοδοχείο αυτό το δεύτερο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να κινηθούμε να μάθουμε τι είναι αυτό. Γιατί θα άκουσα όπως άκουσα και εγώ είναι ο Χανικιάν. Τι λέει ο καθένας κύριε Γερισμενιώτη, είναι δικαίωμά του. Και είναι η πραγματικότητα είναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό απλώς εκτέσαμε τον κύριο Χανικιάν εδώ πέρα και αυτό φέραμε. Όχι τον εκτέσαμε. Νομίζω ότι ο κύριος Χανικιάν με την παρουσία του αποστόμωσε όλο τον κόσμο που τυχόν, μισό λεπτό, που τυχόν θεωρώ ότι το γνωρίζουν πλέον όλοι. Με τα ίδια του τα λόγια ούτε μπήκε σε διαγωνισμό. Γιατί αυτοί που λέει για τα ξενοδοχεία έχουν μπει σε διαγωνισμό. Ο κ. Χανιτζά λέει ότι εγώ δεν συμμετείχα σε κανένα διαγωνισμό. Ούτε άλλαξε επωνυμία. Με καταλάβατε. Οπότε είναι ξεκάθαρος ο κύριος Χανικιάν. Και ο κύριος Χανικιάν από μια κυρία. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω και πάλι. Λοιπόν, έχουμε το μοναδικό φιλέτο. Δεν υπάρχει άλλο φιλέτο στον Άγιο Θεόδωρα. Και εκεί να μας στήσουν δύο αυτά τελειώνει το κομμάτι μαζί μας, φύγουμε και εμείς από εδώ. Συμφωνούμε. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Έχουμε μαζί στο Σάντα. Πού είναι τα στρατόπεδα. Κατάληψη. Κάνουμε κατάληψη. Από εδώ πέρα ο Δήμαρχος θα μας πει ποιες είναι οι κινήσεις μας, εμείς που να ξέρουμε, μπροστά στον Δήμαρχο και τους σύμβουλους εδώ πέρα. Αυτοί θα κινήσουν για τα νήματά τους και θα ενημέρωσουν και εμάς κοντά μαζί όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάμπου Γιώργη. Λοιπόν, εμένα η άποψή μου είναι συγκεκριμένη και χωρίς πολλά λόγια. Πρέπει να είμαστε αντίθετοι, συγκεκριμένοι σε αυτό που ζητάμε. Δεν επιτρέπουμε κανέναν να αλλοιώνει τον πληθυσμό της περιοχής μας. Ούτε με 400, ούτε με 1400 άτομα, γιατί δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι μπορεί να γίνει, αν εμείς το επιτρέψουμε αυτό να γίνει σήμερα. Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν επιτρέπουμε να έρθουν και καμία ύπατη αρμοστία δεν θα παίρνει αποφάσεις χωρίς να συμπεριλαμβάνει ούτε το Δήμο, ούτε την αστυνομία, ούτε την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δηλαδή εμείς ποιοι είμαστε, τι ρόλο παίζουμε. Το κομπάρσο θα κάνουμε αυτονόμ. Μας ζητάνε ηρωνικά στο έγγραφο, στο τέλος Δήμαρχε, αν διάβασες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ, εμείς να τους περιθάλψουμε, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις μαζί τους και σιγά σιγά έμεσα ζητάνε να τους αφομοιώσουμε μέσα στην κοινότητά μας. Εγώ σαν σύμβουλος δεν το δέχομαι αυτό και αυτό που ζητάω είναι συγκεκριμένα
ότι πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Συγκεκριμένοι, δεν το θέλουμε. Ούτε κουβέντες, ούτε τίποτα. Ο επιχειρηματίας είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα για χειροκροτήματα. Η πράξη πιστεύω ότι πρέπει να φέρει μετά τα χειροκροτήματα. Η πράξη. Τα λόγια δεν μετράνε. Για μένα οι πράξεις μετράνε. Και αν ο Δήμαρχος αποδείξει αύριο ότι θα φέρει πράξεις ή ο κύριος Δήμας που είναι πάντα δίπλα μας, μετά τα χειροκροτήματα. Αυτό ήθελα να πω. Λίγα πράγματα, να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Και νομίζω ότι ζητάμε όλοι το ίδιο εδώ μέσα. Δεν ζητάει κανένας κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει λόγος να ερχόμαστε με αντιπαράθεση με κανέναν. Δεν ξέρω αύριο, μεθαύριο, αν αυτοί οι άνθρωποι έρθουν εδώ με συνοδεία ΜΑΤ, θα μπούμε στη διαδικασία να μαλώνουμε με αυτούς, με την αστυνομία. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αυτό που ζητάει η κυβέρνηση στο Διέρη και Βασίλευε. Η κυβέρνηση με μια νομοθεσία, κύριε Δήμα, έδωσε τον μπαλάκι στις ΜΚΟ να κάνουν τη δουλειά τους και σφυρίζει αδιάφορα. Κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε μπροστά σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προτείνω αύριο το πρωί, μάλλον απόψε, να βγει μια επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους. Τοπικούς συμβούλους και δημοτικούς συμβούλους στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Επειδή ο Δήμαρχος αύριο θα έχει το ραντεβού 4 η ώρα, να πάμε και να προσεγγίσουμε τη Λιόφερη, εμείς αύριο το πρωί. Από τη στιγμή που δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση, μήπως μπορέσουμε και τη μεταπίσουμε. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κυριότερο. Να βγάλουμε το ψήφισμα απόψε ότι είμαστε αρνητικοί και να πάει η Επιτροπή Δημοτικών Συμβούλων με τον Αντιδήμαρχο, ποιοι μπορούν, ποιοι είναι διατεθειμένοι να πάμε αύριο το πρωί και να μεταπίσουμε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Από τη στιγμή που ο κύριος Καλλικιάν είπε ότι δεν μετέχει πουθενά, αυτή έχει μείνει ένα ξενοδοχείο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτή η πρόταση και παράλληλα ο κύριος Δήμαρχος θα πάει στην Αθήνα με την Επιτροπή. Αυτό ήθελα. Ο κύριος Σαμούλης. Αν σε άλλους δήμους συμπόρεις το ξενοδοχείο. Έμαθα, όχι, δεν έχω μάθει από συγκεκριμένους. Έμαθα προχτές που είχαμε στην ΠΕΔ στην Τρίπολη, έμαθα ότι ένα τέτοιο χαρτί πήγε ή η πληροφορία είχε, δεν το θυμάμαι ακριβώς, το ήταν πολύ αναστατωμένος ο Δήμαρχος της Τρίπολης για το στρατόπεδο όμως, για το στρατόπεδο που είναι κλειστό. Εμείς φοβηθήκαμε στη συζήτηση που είχε γίνει μήπως στο στρατόπεδό μας γίνει κάτι. Επειδή έχει αρκετή έκταση, είπανε σχολή μηχανικού. Τα στρατόπεδα, τα εν ενεργεία στρατόπεδα, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν ούτε ένα. Αυτή ήταν η διαβεβαίωση των πολιτικών και του Υπουργείου. Επειδή είναι ενεργεία στρατόπεδο, Υπουργείο. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Του Υπουργείου. Ναι. Κάποιον άλλο δήμο, μας είχαν στείλει από καιρό, να πω την αλήθεια, μας είχαν στείλει από καιρό από πάνω, εάν έχουμε χώρους εμείς, να μπορέσουμε να προτείνουμε να στεγάσουμε ανθρώπους, πρόσφυγες κτλ. Η απάντηση ήταν αρνητική, δεν έχουμε χώρους, δεν έχουμε τίποτα. Και θα πω ότι η πρόταση η οποία με συμφωνεί, δεν ξέρω πάρτε το λόγο όσοι θέλετε, εγώ νομίζω η τοπική κοινωνία, εγώ επειδή έχω ραντεβού 2 στα Υπουργεία επάνω και μετά να πάω στην ΥΠΑ, την αρμοστία, εγώ πρέπει να φύγω από το πρωί στην Αθήνα. Εγώ θα ήθελα και εγώ να ήμουν μπροστά με τους υπευθύνους, τους ιδιοκτήτες της Ηλιόχαρης. Θεωρώ όμως ότι μια συμπαγής ομάδα της τοπικής κοινωνίας, τοπικούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους, εμπορικούς συλλόγους, οικιστές λέω γενικότερα, εάν εμφανιστείτε όλοι μαζί στους ιδιοκτήτες της Ηλιόχαρης και να πείτε ότι όλη η κοινωνία είναι αναστατωμένη, θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Εγώ θα προσπαθήσω αύριο, θα το απαιτήσω να δω αν μη τι άλλο αυτό το δεύτερο ξενοδοχείο ποιο είναι. Δεν υπάρχει ούτε στο ίντερνετ με αυτό το επώνυμο, ούτε αν κάποιος έχει αλλάξει. Και να πω, σε ένα επιμελητήριο μπορείς να πας να αλλάξεις το ονοματεπώνυμο ενός ξενοδοχείου και δεν το ξέρει κανείς αυτό. Όπως λέμε στο μαγαζί σήμερα λέγεται, ξέρω εγώ, Νεράιδα και αύριο το πρωί το κάνω καφέ Αστραπή. Αυτά τα ονόματα αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο κάπως έτσι. Μπορεί να είναι και κάτι που να κρύβει κάτι άλλο, δηλαδή το έχει πει σε αυτό, αλλά κρύβεται κάτι άλλο από πίσω.
Το ενθαρρυντικό σε όλο είναι ότι ο κύριος Χανιάν είπε ότι εγώ δεν είμαι. Ούτε σε διαγωνισμό πήγα ούτε τίποτα. Αυτό είναι το νούμερο ένα βασικό. Το δεύτερο τώρα, να δούμε. Εγώ λέω μάλλον, ίσως να έχει γίνει κάποιο λάθος στο Δήμο. Να είναι κάποιο άλλο. Δεν μου πάει το μυαλό, όμως επειδή κανείς μας δεν ξέρει και ο επιχειρηματίας, ο κάθε επιχειρηματίας πώς σκέπτεται, μήπως υπάρχει κάποιο ξενοδοχείο το οποίο εμείς δεν το έχουμε βάλει στο μυαλό μας.